Είναι νόμος πια. Είναι νόμος η ρυθμιστική αρχή ενέργειας υδάτων και αποβλήτων. Αλλά πριν από αυτό, επειδή ο κύριος Λύκος το ζήτημα του πρωτογενή τομέα, πρέπει να το πω, των συνθετικών τροφών, του περιορισμού των καλλιεργειών, του περιορισμού του νοπού, τα έχει πει χρόνους πίσω. Και όταν τα έλεγε, κάποιοι λέγανε εντάξει, είναι τραβηγμένα ρε παιδί μου, είναι μέσα στα σενάρια, αλλά πολύ τραβηγμένα. Να που δειλά δειλά, ψήγμα ψήγμα, φτιάχνονται αποφάσεις. Καλημέρα κύριε Λύκο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χθες ήταν Παγκόσμια ημέρα ποίησης και είδαμε ένα καθόλου ποιητικό νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά εξελίχθηκε σε τραγωδία, όχι μόνο για το υδατικό ισοζύγιο της χώρας μας, αλλά ουσιαστικά για όλη την Ήπεθρο, αυτή την Ήπεθρο που θέλουμε να την ενσωματώσουμε στο κέντρο. Και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του νερού. Και υποδεχόμαστε λοιπόν εμείς το νερό με έναν υδατοκτόνο νόμο, κόντρα σε όλες και τις 6 αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου ουσιαστικά αψηφάται με αυτό το νόμο η διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και επί τη αφορμή αυτών που άκουγα προηγουμένως για την Κρήτη, θέλω να κάνω μια επισήμανση πέρα από στις θετικές στροφές. Είδατε σε αυτές τις διατάξεις της περιφέρειας να υπάρχει μέσα καμία πρόβλεψη για περιοχές Natura, αφού ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη φύση? Όχι, μόνο καλλιέργεια του τουρισμού. Και τι μόνο καλλιέργεια? Όχι από το χωράφι στο πιάτο, δηλαδή όχι να υπάρχουν συνεταιρισμοί, μικροί συνεταιρισμοί, οι οποίοι να συνεργάζονται αγαστά και άρρηκτα στα πλαίσια της κριτικής διατροφής με μεγάλες τουριστικές μονάδες και να φάει ψωμί όλος ο κόσμος και να μείνει ο κόσμος στην ελληνική Ήπεθρο. Προσπαθούμε να βρούμε διάφορες δικαιολογίες για δίθεν 20 ζώα και μέχρι 2 κότες, ένα εγωπρόβατο και ούτω καθεξής. Είναι απαράδεκτα αυτά. Αυτά είναι απαράδεκτα, γιατί δεν συνάδει, αν θέλετε, και με το κοινωνικό και με το πολιτιστικό πρότυπο της Κρήτης. Επειδή την Κρήτη την ξέρετε, έχετε σπουδάσει εδώ, έχετε μείνει εδώ. Αυτό είναι, αυτά έτσι έμεινα στην Κρήτη και πηγαίνω, έρχομαι ακόμα. Ξέρετε όμως ότι αυτή η απόφαση που αφορά μια περιφερειακή ενότητα δεν είναι μόνο στην Κρήτη. Αυτή η οδηγία πάει παντού. Θεωρείτε... Κύριε Σακίνη, πρέπει να πάμε σε βιομηχανοποιημένου τύπου τρόφιμα. Πρέπει εδώ πέρα ουσιαστικά να φτάσουμε μέχρι τέλους. Και ποιο θα είναι το τέλος? Ο θάνατος του εμποράκου, ο θάνατος του μικρομεσαίου επιχειρηματία σε όλα τα επίπεδα, του μικρομεσαίου κτηνοτρόφου, του μικρομεσαίου αγρότη. Τώρα με το νερό καθαστατού θα είναι πανάκριβη η άρδευση. Θα είναι πανάκριβη η άρδευση και θα έχει επιπλέον και το πανάκριβο ρεύμα. Δεν θα μείνει τίποτα, μόνο μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, τουριστικές μονάδες, ξέρετε, με τα βραχιολάκια που θα είναι όλοι μέσα και ουσιαστικά θα κατακαιρματιστεί, και πέρα από αυτό θα κατακαιρματιστεί και το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης μέσα από αυτή τη βιομηχανικού τύπου ανάπτυξη. Πείτε μου σας παρακαλώ, επειδή έχετε θέσει το θέμα της τροφής του πρωτεϊνή τομέα, το είπαμε και προχθές, στην Ολλανδία είχαμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα περιφερειακών με ένα εκλογών, αλλά συνταρακτικό αποτέλεσμα, το συζητάει όλη η Ευρώπη. Αντιδρά ο κόσμος, κύριε Σακίνη, ο κόσμος αντιδρά αυτά. Βλέπει ότι τον οδηγούν σε μια δυστοπία. Βλέπει ότι προσπαθούν να τον αποκόψουν από τις ρίζες του. Βλέπει ότι θα αναγκαστεί το τέλος να ιδιωτικοποιήσει και την ίδια του τη μάνα. Να σου το πω και έτσι. Εκεί θα τον οδηγήσουν. Αυτή είναι η μεταδημοκρατία. Αυτό είναι το πρότυπο που ακολουθείτε. Αυτές, αν θέλετε, είναι οι μετακοινωνίες. Ο homo universalis, ουσιαστικά. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ο οποίος θα είναι ένας αριθμός σε έναν χώρο, όπου αυτός ο χώρος δεν θα είναι πατρίδα. Δεν θα τρώει την ντομάτα του, να το πω και έτσι. Δεν θα διακρίνεται από τα παραδοσιακά φαγητά του. Όχι, θα διακρίνεται από συνθετικού τύπου τροφή, προκειμένου να παίρνει την πρωτεΐνη που χρειάζεται, γιατί θα κάνει καλό και στην υγεία του. Δεν θα ανεβάζει και χοληστερίνη. Πόσο θέλεις, 2.400 θερμίδες την ημέρα, θα σας δώσω εγώ, αλλά θα φας μόνο αυτό. Και μόνο οι άριστοι, παύλα πλούσιοι, θα μπορούν να επιλέγουν την τροφή τους. Εδώ μιλάμε ότι σε κάποια στιγμή, θα το δείτε αυτό, θα απαγορεύεται να κρατάς σπόρους προκειμένου να καλλιεργήσεις την επόμενη χρονιά.
θα είσαι παράνομος, θα πηγαίνεις αυτόφορο και δεν κινδυνολογώ, αλλά εκεί οδηγούμαστε. Γιατί ξεχάσατε τι συνέβη στην αρχή των μνημονίων στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, που οι υπάλληλοι φυγάδευαν πρότυπα σπόρων για να μην τους πάρουνε. Τα ξεχάσατε. Ακριβώς. Θα παίρνεις μόνο υβριδικούς σπόρους, όπου εσύ θα πρέπει να αγοράζεις για αυτούς μόνο συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, και τα οποία και του χρόνου, την επόμενη χρονιά, θα πρέπει να ξαναγοράζεις πάλι σπόρους. Άρα, και όλα αυτά θα τα πληρώνουν οι καταναλωτές. Άρα, κύριε Ελικό, το να δημιουργήσεις ένα νόμο, μια ρυθμιστική αρχή εκτός από ενέργεια υδάτων και αποβλήτων, και να διαβεβαιώνεις ταυτοχρόνως ότι δεν ιδιωτικοποιείς το νερό, γιατί έτσι το λες εσύ, αλλά να δημιουργείς μια αγορά, λέτε ότι είναι ένας ακόμη κρίκος σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό. Εννοείται. Γιατί να δημιουργήσω ρυθμιστική αρχή υδάτων, να σου πω και έτσι, πέρα από ενέργεια, σε στιγμή που έχουν μόνο ένα μόνο πάροχο. Δηλαδή, τι θα κάνει, θα ανταγωνίζεται μεταξύ του. Πού, σε μια εταιρεία η οποία είναι κερδοφόρα. Εγώ θυμάμαι, για να σα τα πω και έτσι, επειδή έχω συνεργαστεί με την ΕΙΔΑΠ πάνω στο τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων. Το ξέρετε ότι το 2009 η ΕΙΔΑΠ ανταγωνιζόταν στα ίσα τη ΣΟΕΣ και προσπαθούσε να πάρει έργο στη Λιβύη και την κόψανε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν θέλαμε να πούμε κατελάχιστον ότι είμαστε πατριώτες, ξέρετε πρέπει να κάνουμε. Να αυξήσουμε, να δώσουμε και άλλα χρήματα στην ΕΙΔΑΠ, προκειμένου να αναπτύξει νέες τεχνολογίες και να μπορέσουμε αυτή την τεχνογνωσία, τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία, να την εξάγουμε. Όπως είναι το κρατικό επενδυτικό ταμείο στην Νορβηγία με 158 δις ευρώ μόνο το 2021, και αυτό το δίνει περνώντας μέσα από Βουλή ως κοινωνικό μέρισμα για την παιδεία, για την υγεία, για τις συντάξεις. Αυτό έπρεπε να κάνουμε. Αξιοποιώντας τους δρομανάνθρακες εκεί. Ακούστε όμως τώρα, κύριε Λύκο μου. Λέτε εσείς για την ΕΙΔΑΠ και σήμερα έχει βγει ότι μοίραζε χρήμα η διοίκηση σε ΕΙΔΑΠ. Η διοίκηση, 1,5 εκατομμύριο. Η διοίκηση, ναι, είμαι σαφής. Για διαφημιστικό σπόνσορικ δράσεων κτλ. Κουκουρούκου μανταλάκια. Ανεξέλεκτα και χωρίς κριτήρια. Γιατί είχαν βρει την ΕΙΔΑΠ, που είναι η κότα με τα χρυσά αυγά, να το πω και έτσι, γιατί εκ των πραγμάτων είναι ένα φυσικό μονοπόλιο στην πατρίδα μας, και μοιράζανε χρήμα, τονώνοντας διάφορους ημέτερους. Αυτό είναι. Είδατε χθες να μιλήσει κανείς, εμένα μου κάνει εντύπωση χθες, κύριε Σαχίν. Κανένα site με εξαίρεση εσάς δεν μίλαγε για το νερό. Δηλαδή τι γίνεται. Κανένα site. Καμία εφημερίδα. Τίποτα. Σιγή ηχθείως. Δηλαδή αν δεν άνοιγες το κανάλι της Βουλής δεν ήξερες ότι ψηφίζεται χθες η ιδιωτικοποίηση του νερού στην πατρίδα μας. Δεν θα το μάθαινε. Κανένα site. Μόνο εσείς. Το οποίο να σου το πιστώσω αυτό. Λέει εδώ, ασχοληθήκατε με το νερό. Λέει εδώ, Θανάσης, υπάρχει ένας αντίλογος. Καλημέρα, λέει. Εντάξει, λέει, βάλτε τα οικόσιτα στο υπνοδωμάτιο, μένετε σε χωριό, γείτονες που δεν καθαρίζουν ποτέ. Ποιος τους ελέγχει? Για πηγαίνετε να τους πείτε να βγάλουν, θα βγάλουν τα κουμπούρια. Είστε μερικές φορές αλλού για αλλού. Δεν είναι έτσι, Θανάση, μην γενικεύεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα. Κανείς δεν λέει για ανεξέλεγκτα. Όμως, τι σημαίνει αυτό? Πάμε στην απαγόρευση του οικόσιτου. Κύριε Λυκό, παρακαλώ, ασχοληθήκαμε δηλαδή με την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στους αιγιαλούς, να σου πω και έτσι, σε παραλίες, και μας φαίνεται τώρα τα οικοσιτά. Δηλαδή έχουμε λύσει όλα τα άλλα προβλήματα, όλα τα άλλα προβλήματα τα έχουμε λύσει και τώρα πρέπει να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα, γιατί είμαστε μια άριστη κοινωνία. Κατά τα άλλα όλα τέλεια. Κοιτάξτε, είναι σοβαρά αυτά. Μπορείτε δηλαδή. Ναι, εντάξει. Καλό είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις και αυτό το ξέρετε ότι το κάνουμε. Λέει εδώ, θέλω να ακούσετε, γιατί ήδη έχει ανάψει η συζήτηση. Νομίζω, λέει ο Νίκος, ότι το σχέδιο είναι λίγο πολύ προφανές. Απαξιώνουν την Ήπεθρο συνολικά, συγκεντρώνουν τους πληθυσμούς της πόλης των λεγόμενων 15 λεπτών. Ακριβώς. Και πολύ σύντομα η εγκαταλειμμένη Ήπεθρος θα γίνει ιδιωτική γη που θα ανήκει σε πολυεθνικές και ολιγάρχες. Αυτό είναι το σχέδιο, λέει. Ακριβώς, γιατί η Ελλάδα, είπαμε, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πουλήσει όλα τα σημικά της. Όλα τα σημικά, έμενε μόνο η ΕΙΔΑΠ. Την πουλάει και αυτή. Αυτή τη στιγμή το χρέος που είναι, 420 δις. Με πόσο μπήκαμε στα μνημόνια? Με 280 δις, αν θυμάμαι. Τι θα πουλήσουμε σε λίγο? Γη και είδωρ. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο. Γη και είδωρ. Το επαναλαμβάνω, γη και είδωρ. Δεν έχουμε να πουλήσουμε κάτι άλλο. Πάντως,
Ναι, ναι. Θα μας πάρουν και τους υδροχονάθρακες, όπως καταλαβαίνετε, μπυρ παρά με τέτοιο χρέος. Κύριε, μια ή άλλη. Πάντως, κύριε Λίκο, και η πόλη των 15 λεπτών, γιατί δεν ξέρω αν έχετε δει, παίζει ένα βίντεο από μια τέτοια πόλη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσα στα σούπερ μάρκετ, υπερ μάρκετ, στα ψυγεία των οπών υπάρχουν κάμερες. Εάν πάρεις πάνω από ποσότητα που αναγράφεται ότι δικαιούσε να πάρεις του νοπού, κλειδώνει αυτόματα το ψυγείο από την κάμερα. Καταλαβαίνετε. Βέβαια. Βέβαια, γιατί σας είπα και πάλι εδώ τώρα, σας το ανέλησα και προχθές, ότι αυτή τη στιγμή ποιο είναι το παγκόσμιο παιχνίδι, αν θέλετε, που παίζεται. Προσπαθούν να μας ελέγξουν, δηλαδή βρήκανε στην αρχή το αιφιολόγημα της ρήπας της ατμόσφαιρας. Τι κάνανε, πήγανε στον έλεγχο του διοξιδίου του άνθρακα. Και τι κάνανε, μετά δημιουργήσαν μια αγορά δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα. Εύκολο και γρήγορο κέρδος, όπου ένας μεταπολεί στον άλλον. Βέβαια, η ρήπανση στον πλανήτη αυξάνεται ηλικιωδώς. Δεν έλυσε τίποτα. Αυτά τα λεγόμενα green taxes και όλα αυτά δεν έλυσαν απολύτως τίποτα. Τώρα πάνε να κάνουν το ίδιο με την τροφή. Γιατί σου λέει, κάθε τροφή που καταναλώνει ουσιαστικά μεγενθύνει το αποτύπωμα άνθρακά σου. Άρα, προκειμένου να σώσουμε τον πλανήτη, θα σου πω εγώ τι θα τρως και σε τι ποσότητα θα το τρως. Και για να το τρως αυτό, επειδή εγώ χρειάζομαι μεγάλες επιφάνειες για να το παράξω, θα πρέπει να μου δώσεις δική σου. Δεν χρειάζεται εσύ ούτε να εκτρέφεις ζώα, ούτε να καλλιεργείς. Θα στα δίνω εγώ. Θα παίρνεις και ένα επίδομα, γιατί θα ανήκει στην τάξη των πληβίων. Και οι υπόλοιποι, οι οποίοι θα καθορίζουν το μέλλον σου, οι οποίοι πρέπει να σκέφτονται, και επειδή πρέπει να σκέφτονται, πρέπει να τρώνε και καλά, γιατί αυτοί είναι οι άριστοι, είναι αυτοί που θα φέρουν την οικονομική ευμάρεια για τους λίγους, θα καταναλώνουν τι θέλουν. Εκεί, σε αυτό το μοντέλο θα πάμε. Όμως, βλέπετε τελευταία ότι η Ευρώπη αρχίζει και εναντιώνεται. Και όλος ο κόσμος. Κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στην Αφρική. 190 εκατομμύρια παιδιά στην Νότια Αφρική δεν έχουν νερό. Δεν έχουν να πιούνε νερό. Και τι κάνουνε. Αφού η παγκόσμια οικονομία καταδικάζει αυτές τις χώρες ώστε να είναι ο παρίας της παγκόσμιας κοινότητας, εκμεταλλευόμενα τους φυσικούς τους πόρους, τους παίρνουν όλο το νερό για τις εξορίξεις και για τη μεταλλουργία. Και τώρα τι κάνουνε. Προσπαθούν να φτιάξουν τέτοιου είδους συστήματα ώστε να καθαρίζεται το νερό από τη μεταλλουργία για να πίνουν τα παιδάκια. Είδατε καμία χώρα με τεράστιο φυσικό πλούτο στον πλανήτη να είναι πλούσια? Πείτε μου μία. Που να έχει κοβάλτιο, που να έχει χρυσό, που να έχει πολλά νερά, που να έχει όμορφες παραλίες. Πείτε μου μία. Δείτε τι γίνεται στη Λατινική Αμερική. Στη Βολιβία προσπαθήσανε να δεσμεύσουν ακόμα και τα όμβρια ύδατα, κύριε Σαχίνη. Ξέρετε γιατί? Γιατί σου λέει ότι εφόσον εγώ έχω δικαιώματα ιδιοκτησίας σε μια λίμνη που είναι δίπλα, εσύ αν μου παίρνεις το νερό, ουσιαστικά διαταράσεις τον κύκλο του νερού, άρα εγώ πλήττομαι, μπαίνω μέσα. Συνεπώς θα σου πω, ούτε στέρνες δηλαδή, συνεπώς θα σου λέω εγώ πότε, αν θα μαζεύεις το νερό. Αντιλαμβάνεσαι σε τι δυστοπικές κοινωνίες πάμε. Λοιπόν, κύριε Λίκο, θα κλείσω με ερωτήματα ακροατών όσο μπορείτε πιο γρήγορα, είναι πάρα πολλά. Περικλής, γι' αυτό έγινε και η απογραφή, λέτε, των πηγαδιών, κύριε Λίκο? Βέβαια, αλλά θα το πάω και λίγο παρακάτω την όλη την ερώτηση. Γι' αυτό θέλανε με το πρώτο μνημόνιο να κλείσουν το ΙΓΜΕ. Άλλος φίλος, έχουμε δει σε συσκευασίες πατάτας να αναγράφεται πως απαγορεύεται η αναφύτευση. Αυτό εννοεί με τους σπόρους? Ακριβώς. Μάλιστα. Ο φίλος ο Κούλης από το Southampton. Καλημέρα, λέει στον Ευαγή, κύριο Λίκο. Στέλνω μια φωτογραφία που βρήκα σε δρόμο του Southampton, όπου το τοίχο της εκκλησίας έχει μεγάλη πινακίδα. Δράσε τώρα για το κλίμα. Πώς θα πολεμήσουμε, κύριε Λίκη, απέναντι σε αυτούς που έχουν όλα τα χρήματα και μπορούν να κάνουν προπαγάνδα οπουδήποτε χωρίς πρόβλημα για να προωθήσουν το σκοπό τους? Κοιτάξτε, ο κόσμος θεωρώ όμως ότι έχει τη δύναμη. People have the power. Καταλάβατε, δηλαδή εδώ έχει τη δύναμη ο κόσμος. Είδατε τι γίνεται στην Ολλανδία, δείτε τι γίνεται στη Γαλλία. Μαθαίνω ότι στην επόμενη μεγάλη συγκέντρωση θα κατεβούν κάτω 2 εκατομμύρια κόσμος. 2 εκατομμύρια κόσμος. Γιατί οι συντάξεις πήγανε στα 64. Αν εμείς τώρα μας το πηγαίνουμε στα 67 και μεθαύριο στα 72, με λίγο νερό και περιορισμένη τροφή, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Σε τελική ανάλυση έρχονται εκλογές. Πρέπει να σκεφτεί ο καθένας καταρχήν να πάει να ψηφίσει και να σκεφτεί τι θα ψηφίσει. Άλλος φίλος εδώ. Κύριε Λίκο, το λέγατε, ήρθε ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2023, αριθμός 5,
με την οποία η Κομισιόν προωθεί άλευρα από γρύλους και ακρίδες, διαβεβαιώνοντας πως είναι. Και προνύμφες, διαβεβαιώνοντας βεβαίως πως είναι ασφαλή, με μήνυμα φάτε έντομα για να σώσουμε τον πλανήτη. Τι λέμε ακριβώς τώρα, λέει. Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει, συγγνώμη, αλλά θα το πω. Θα το πω, δεν μπορώ, δεν αντέχω δηλαδή. Μου θυμίζει ένα παλιό ανέκδοτο. Ήταν τότε που είχε βγει, ξέρετε, 30 κατασκευαστές πλυντηρίων, τη θυμάστε αυτή τη διαθέσιμη. Ναι. Την Ιστούν Σκιπ. Είχε βγει λοιπόν ένα ανέκδοτο τότε, το οποίο έλεγε 1 δισεκατομμύριο μύγες στον κόσμο δεν μπορούν να κάνουν λάθος. Γι' αυτό πάτε και εσείς κατά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εδώ δηλαδή είναι η πλήρης δυστοπία. Αποξένωση του ανθρώπου καταρχήν από τι τον στηρίζει, γιατί λέμε τον άλλον σύντροφο. Τι σημαίνει σύντροφος, δεν έχει καμία σχέση με το comrade. Είναι για τη συντρόγο. Μα, δηλαδή γύρω από την ίδια εστία κάθομαι με τον άλλο και βάζω το φαγητό στη μέση και παλεύω για το ίδιο ψωμί. Όταν λοιπόν του στερήσεις το ψωμί, δεν υπάρχει έννοια της συντροφικότητας. Είναι ο καθένας μόνος του και πολεμάει ο καθένας μέσα από το δικό του μετερίζει. Η απομόνωση όμως σε καθιστά πολύ, πολύ εύκολα ελεγχόμενο. Είσαι μονάδα πια. Δεν είσαι κοινωνία, δεν είσαι πολιτεία, δεν είσαι λαός. Είσαι ο νούμερο 327 στη μηχανή. Η Μαρία από τη Γερμανία στέλνει μήνυμα. Λέει, κύριε Λίκο, εδώ στη Γερμανία έχουμε μονοκαλλιέργειες πεύκου υβριδικούς σπόρους στα δάση, καθώς τα έχουν αποψηλώσει. Είναι καταστροφικό το τοπίο στο δάσος. Μιλάμε για νεκροταφεία δέντρων, ξηρασία παντού. Πέφτουν συνέχεια δέντρα σε σπίτια και έχουν στερέψει πηγές. Τώρα λένε ότι το μοντέλο απέτυχε και αποφάσισαν τη φύση να αναπτυχθεί μόνη της, αφού πρώτα μας έλεγαν ότι για όλα ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο καταρχήν έχει εφαρμοστεί κατά κόρο στη Κυλή. Όπου βάζουν υδροβόρες και όλες μονοκαλλιέργειες, καταστρέφοντας την βιοποικιλότητα και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, η βιοποικιλότητα δεν έχει μόνο αυτό. Έχει και αντιγόνα που παράγονται και η διεπαφή αυτή του ανθρώπου ουσιαστικά ενισχύει πολλές φορές το ανασωπητικό του σύστημα. Μιλάω γιατί πρόσφατα περάσαμε, μιλούσαμε για τον COVID-19 και μας απογορεύονταν να πηγαίνουμε στα δάση ή να πηγαίνουμε για μπάνιο. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι το βλέπω αυτό καθαρά, για παράδειγμα, στη Βόρεια Εύβοια. Όπου τους λένε ότι δεν χρειάζεται να καλλιεργήσεις την ελιά, την παραδοσιακή σου ελιά. Όχι, θα καλλιεργήσεις γκότσιμπέρι ή θα σου πω εγώ. Κυρίως είναι ευκάλυπτη και πέφτα. Για υλοτόμηση και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Δηλαδή ασχολούμαστε με οτιδήποτε μας έχει άμεση χρηστική αξία. Δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου για αξίες, όπως σας ανέλησα την προηγούμενη φορά, αξίες μη χρήσης. Δηλαδή την αξία του να υπάρχει, ότι να ζω σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Ποια θα είναι η ποιότητα της ζωής του ανθρώπου όταν ουσιαστικά εμείς θα έχουμε τεχνητά δάση, τεχνητές λίμνες, τεχνητή ζωή, τεχνητές σχέσεις, αλλά κατά τα άλλα εμείς θα ψάχνουμε για την αλήθεια. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα νερού με ένα νόμο και ένα δυστοπικό περιβάλλον. Ακόμη και στα πιο απλά της βιοποικιλότητας, μέχρι και για τα 20. Σιγά σιγά. Όχι όλα, θέλω να καταλάβουν οι ακροατές σας ότι όλα είναι ουσιαστικά δευτεραγωνιστές, να το πω και έτσι, στο ίδιο ακριβώς έργο, στην ίδια παράσταση. Όλα δένουνε μεταξύ τους. Όλα δένουνε. Ποιος είναι ο πυρήνας, αυτός που ουσιαστικά πάνε να χτυπήσουν. Πρώτον είναι η φτωχοποίηση, γιατί καταλαβαίνετε εσύ αν είσαι φτωχοποιημένος, το πρώτο που σε νοιάζει είναι το στομάχι σου. Να μπορέσεις να ζήσεις και την επόμενη μέρα χωρίς να κάνεις όνειρα. Και το δεύτερο είναι να σου διαλύσουν οποιαδήποτε συλλογικότητα, οτιδήποτε δημοκρατικό υπάρχει, έτσι όπως θυμόμαστε τις δημοκρατίες μας. Μιλάμε για ένα πλήρες τραπεζοκεντρικό σύστημα όπου οι παγκόσμιοι οικονομικοί κολοσσοί θα κανονίζουν στα φόρα τι θα γίνει με τα κράτη. Και τα κράτη θα ακολουθούν απαρέγκλητα τις επιταγές τους. Καλημέρα κύριε Λίκο, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά.